απαράδεκτη παρέμβαση στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τις διαστάσεις λαμβάνει το θέμα με τις χρηματοδοτήσεις της UNOPS. Αυτοί που τα πήραν, είπε, πρέπει να αποκαλύψουν τις πολιτικές φωτιές που άναψε η έκθεση. Κάποιοι πληρώνονταν για να προπαγανδίζουν υπέρ του σχεδίου. Οι αποκαλύψεις για τις χρηματοδοτήσεις Κυπρίων από τους Αμερικανούς και δεν. Ποιοι τα έπαιρναν και γιατί δεν πρέπει να συνεχιστεί. Αυτοί οι οποίοι γίνονται συμμέτοχοι σε κάποιο τέτοιο είδους δραστηριότητες ασφαλώς δεν έχουν αποδείξεις χαρτογραφημένες και με χαρτόσημο πάνω. Πολλά πράγματα συνάγονται από την συμπεριφορά. Άλλα πράγματα συνάγονται από την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε δικαίωμα να πιστεύετε ότι θέλετε, αλλά μην μετατρέψετε σε κερκίδαν το συνέδριο. Να κατεβάσουν και τις πινακίδες του ναι και τις πινακίδες του όχι. Το 2004 το πολιτικό κλίμα στην Κύπρο ήταν φορτισμένο. Το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου, κατά το οποίο το 76% των Ελληνοκυπρίων απέρριψε το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν για τη λύση του Κυπριακού, άφησε ανοιχτές πληγές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος δεν φρόντισε να τις επουλώσει. Αντιθέτως, επιχείρησε να απαξιώσει αυτούς που είχαν διαφορετική άποψη με τη δική του. Σχολιάζοντας από δοκιμασίες υποστηριχτών του σχεδίου, κατά το αναπληρωτή προέδρου του ΔΥΚΟ Νίκου Κλειάνθους, είπε: Συμβαίνει το 86 του λαού να διαφωνεί με αυτούς, εκτός αν θέλουν την αντικατοχική εκδήλωση να τη μετατρέψουν μόνο σε εκδήλωση των νενέκηδων. Η λέξη νενέκος σημαίνει δοσύλλογος και τουρκοπροσκυνημένος. Λίγες εβδομάδες μετά την αναφορά του σε νενέκους, κατέταξε στις προδοτικές πράξεις και τις επαφές των πολιτικών του αντιπάλων με τη διπλωματική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκοσία. Είναι μερικοί στην Κύπρο που μόνες επαφές που θεωρούν σημαντικές είναι όταν συναντούν τον δεύτερον ή τρίτον ή τέταρτον τη τάξη στην Αμερικανική πρεσβεία, είτε για να πάρουν έγκριση για όσα λένε, είτε για να διατυπώσουν θέσεις και απόψεις που πιστεύω ότι ουσιαστικά υποσκάπτουν και το κύρος της κυβέρνησης και την όλη υπόθεση μας. Ο πρόεδρος της Κύπρου εξακολουθεί να θεωρεί προδοσία ακόμη και τη διαφωνία. Σχολιάζοντας την κριτική που του έγινε για τον τρόπο που χειρίστηκε το Κυπριακό, σε σχέση με την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε: Το εκπληκτικό είναι ότι αυτά που ακούμε τουρκικά από τις δηλώσεις των Τούρκων επισήμων, τα ακούω να επαναλαμβάνονται στα ελληνικά από μερικούς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λοιπόν, συντηρεί ένα κλίμα, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, που τον παρουσιάζει να υποσκάπτεται από εσωτερικούς εχθρούς, οι οποίοι ενεργούν καθ' υπόδειξη των ξένων. Κάτι σημαντικό πρέπει να έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυρία Κολόγο, σε εσένα. Ακριβώς, Παύλο, κλείνοντας, ο πρόεδρος ζήτησε να τοποθετηθεί και στο θέμα της κόντρας του πρόεδρου της Βουλής, Δημήτρη Χριστόφια, με την εφημερίδα Πολίτης, αναφορικά με τις καταγγελίες που του προσάπτονται ότι διαδίδει στην Πηγαδά και ότι η εφημερίδα παίρνει γραμμή από ξένα κέντρα. Μπάσερ, τόσο ο πρόεδρος καλύψε πλήρως τον Αμερικανών. Έδωσαν κεφάλαια δηλαδή σε κάποιους για να προωθήσουν το σχέδιο Ανάν. Αυτό θέλει να πει. Αυτό λέει ο πρόεδρος. Αυτό ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την απάντηση του, αν και δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αυτό ακριβώς εννοούσε. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά, κύριε Ακούστο, και αν θέλουμε να κάνουμε ότι είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Αυτοί οι οποίοι γίνονται συμμέτοχοι σε κάποιο τέτοιο είδους δραστηριότητες ασφαλώς δεν έχουν αποδείξεις χαρτογραφημένες και με χαρτόσημο πάνω. Πολλά πράγματα συνάγονται από την συμπεριφορά. Άλλα πράγματα συνάγονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η χθεσινή αποκάλυψη βόμβα του Προέδρου Παπαδόπουλου περί εξαγοράς συνειδήσεων κατά την πρώτη δημοψηφίσματος περίοδο προκαλεί σοκ τόσο στο πολιτικό στερέωμα του τόπου όσο και στην κοινωνία των πολιτών.
Λίγες μέρες μετά το πρώτο σοκ που προκάλεσε η διατύπωση της θεωρίας της περιραίουσας ατμόσφαιρας, η κυβέρνηση προκάλεσε ένα δεύτερο. Το Προεδρικό διέρευσε στον τύπο μια έκθεση που αξιολογούσε τον τρόπο διάθεσης της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε σαν ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο με το οποίο οι Αμερικανοί παραδέχονταν ότι δαπάνησαν εκατομμύρια δολάρια για να παρέμβουν στα εσωτερικά της Κύπρου, αλλά απέτυχαν. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των ημερών αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο πόλεμος έχει αρχίσει. Μεταδίδεται ζωντανά από όλα τα κανάλια. Αποκάλυψη βόμβα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ένα καλοσχημένο σχέδιο για πρόοδο. Σαρώνει την πολιτική σκηνή η θύελλα από τις χρηματοδοτήσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε η έκθεση. Από το 1998 μέχρι το 2004, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδότησαν το Δικοινοτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία συνθηκών συμφιλίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η ευθύνη για την υλοποίησή του ανατέθηκε στο Γραφείο της Υπηρεσίας Προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών, γνωστότερη σήμερα στην Κύπρο σαν UNOPS. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με την έγκριση και τη συνεργασία της κυπριακής κυβέρνησης. Εξάλλου το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Πρόεδρος. Άρα μην συγχύζουμε τη χρηματοδότηση που έχει κάνει η UNOPS με έγκριση της κυβέρνησης, με επικύρωση της κοινή επιτροπής, την οποία μετέχουν και Τουρκοκυπροί, για τη διάθεση αυτών των χρημάτων. Στα τέλη του 2003, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέθεσε στον ανεξάρτητο οίκο Nathan Associates να μελετήσει τις επιδόσεις του δικοινοτικού προγράμματος. Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν πως το πρόγραμμα αυτό απέτυχε. Και ο λόγος είναι πολύ ξεκάθαρος. Τα χρήματα δαπανήθηκαν οπουδήποτε αλλού εκτός από τον τρόπο για τον οποίο προορίζονταν, που δεν ήταν άλλος από την συμφιλίωση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. 3,4 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου πρόεδρος είναι η σύζυγος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Φωτεινή Παπαδοπούλου. 23 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν σε έργα ανάπτυξης, όπως το ενιαίο ρυθμιστικό σχέδιο Λευκωσίας, η συντήρηση των ενετικών τοιχών, συντήρηση μνημείων και τεμενών. Επίσης δόθηκαν 4,9 εκατομμύρια για την υγιεινή των ζώων, 1,6 εκατομμύρια για τη δημόσια υγεία, 3,7 εκατομμύρια για το περιβάλλον, 5 εκατομμύρια για την παιδεία και τον πολιτισμό, 2,7 εκατομμύρια για την διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, 1,3 εκατομμύρια για την οικονομική ανάπτυξη, 1 εκατομμύριο για την επικοινωνία. Μόλις μισό εκατομμύριο δόθηκε για την υποστήριξη των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη λύση του Κυπριακού. Μεταξύ άλλων χρηματοδοτήθηκαν η ανακαίνιση των κτηρίων που έγιναν οι συνομιλίες, η μετάφραση του σχεδίου Ανάν, η επιτροπή για την επιλογή της σημαίας και του ύμνου του νέου κράτους. Από τα 60,5 εκατομμύρια της βοήθειας, μόνο το 0,8 δόθηκε σε προγράμματα που είχαν κάποια σχέση με το σχέδιο Ανάν. Παρακολουθήστε τώρα πώς παρουσιάστηκε από τον Αντένα η έκθεση των Nathan Associates που αξιολογεί το δικοινοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ο Αντένα, συνεχίζοντας την δημοσιοποίηση της απόρριτης αμερικανικής έκθεσης, αποκαλύπτει απόψε νέα ονόματα και οργανώσεις οι οποίες συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς. Ο Αντένα κατέχει την άκρως απόρριτη έκθεση της αμερικανικής οργάνωσης για τη διεθνή ανάπτυξη. Το σχετικό ερωτηματολόγιο, όπως και η έκθεση που κάθε άλλο παρά απόρριτα είναι, βρίσκονται στη διάθεση του καθενός στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. Μέχρι χθες πάντως κανένας δεν μας είπε ότι στο διαδίκτυο γίνεται τέτοια αναφορά για την οργάνωση αυτής της διαδικασίας των δικοινοτικών επαφών, αλλά και την προώθηση του σχεδίου Ανάν. Ο παρουσιαστής του Αντένα αναγγέλει την απόρριτη έκθεση. Την ίδια στιγμή, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει το δημοσιογράφο του σταθμού να διαβάζει στο διαδίκτυο την κατά τα άλλα απόρριτη έκθεση των Nathan Associates. Η έκθεση των Nathan Associates ήταν στο ίντερνετ. Η απόρριτη έκθεση λοιπόν, που δεν ήταν απόρριτη, αφού σύμφωνα και με τον πρόεδρο ήταν δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, αναφέρεται στην αμερικανική βοήθεια προς την Κύπρο, που πουθενά δεν συνδέεται με την προσπάθεια για να περάσει το σχέδιο Ανάν. Τα κανάλια αλλίωσαν ολοκληρωτικά το περιεχόμενό της και απέδιδαν στην έκθεση πράγματα που δεν έγραφε. Ο Αντένα αποκαλύπτει απόψε και νέα ονόματα που καταγράφονται στο απόρριτο έγγραφο και φέρονται συνεργάτες των Αμερικανών για την προώθηση ανάμεσα σ' άλλα του σχεδίου Ανάν. Τα ποσά που δαπάνησε η
κίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο για αντικοινωτικούς σκοπούς αγγίζουν τα όρια της τρέλας. Από έκθεση αξιολόγησης των αντικοινωτικών προγραμμάτων που έγινε για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης προκύπτουν συγκλονιστικά στοιχεία. Ένα καλωστημένο σχέδιο για προώθηση του σχεδίου Annan με στόχο να γίνει αποδεκτό από τις δύο κοινότητες στην Κύπρο αποκαλύπτεται μέσα από τη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων της Αμερικανικής Οργάνωσης για την Παγκόσμια Ανάπτυξη. Αναφέρεται σε αξιοσέβαστα ποσά χιλιάδων λιρών που χρησιμοποιήθηκαν για δικοινοτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, αναλύσεις του σχεδίου Annan, ακόμη και εκδόσεις εντύπων που παρουσιάζουν ειδηλιακή τη ζωή στο νησί, αν και εφόσον γινόταν αποδεκτό το σχέδιο Annan. Η μόνη έκδοση για το σχέδιο Annan που χρηματοδότησε η UNOPS είναι αυτό το πράσινο βιβλιαράκι. Γράφτηκε από Κυπρίους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Είναι το σχέδιο Annan με απλά λόγια, στα ελληνικά και στα τουρκικά. Και βέβαια δεν παρουσιάζει ειδηλιακή τη ζωή αν γινόταν αποδεκτό το σχέδιο. Η έκδοση αυτή, κατά κοινή ομολογία, υπήρξε η πιο ψύχρεμη παρουσίαση του σχεδίου Annan, χωρίς ωραιοποιήσεις και δαιμονοποιήσεις. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με 188.000 δολάρια. Από αυτά, τα 50.000 δολάρια δόθηκαν στις εφημερίδες που δημοσίευσαν επιπληρωμή το περιεχόμενο του πράσινου βιβλίου. Οι χαραυγοί και οι σημερινοί πληρώθηκαν, αφού βεβαίως εξέδωσαν τιμολόγια. Η UNOPS χρηματοδότησε επίσης με 30.000 δολάρια την πρωτοβουλία πολιτών για να εκδοθούν ο χάρτης της λύσης, το ημερολόγιο της λύσης, τα θετικά του σχεδίου Annan. 30.000 δολάρια λοιπόν, περίπου 15.000 λίρες. Για σχεδιασμό, εκτύπωση και έξοδα καταχώρησης στις εφημερίδες. Αυτό ήταν όλο και όλο το τίμημα της μεγάλης προδοσίας. Ένα σεβαστό ποσό ξοδεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς. Το βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με ανώτερη διπλωματική πηγή της Ουάσιγκτον, είναι ότι οι Αμερικανοί επέλεξαν λάθος ανθρώπους. Δυστυχώς για αυτούς, επέλεξαν λάθος ανθρώπους για να προωθήσουν τους σχεδιασμούς τους. Υποστηρίζουν λίγο πολύ ότι απέτυχαν επειδή οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν δεν είχαν τις ικανότητες και την πείθο για να αλλάξουν τη γνώμη των Ελληνοκυπρίων. Ανίκανοι λοιπόν να αλλάξουν τη γνώμη των Ελληνοκυπρίων, αποδεικνύονται οι Αμερικανοί, παρά τις 15.000 λίρες που ξόδεψαν. Κατά την ανώνυμη, πλην όμως ανώτερη διπλωματική πηγή της Ουάσιγκτον, είχαν ποντάρει σε λάθος άλογα. Και τα εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά των συνειδήσεων, από πού προέκυψαν? Εκατομμυρίων έχει δοθεί μονόπλευρα, όχι αντικειμενικά για να διαμορφωθεί μια άποψη, αλλά η άποψη των Αμερικάνων και ήβρε κάποιους εδώ που αποδέχτηκαν αυτά τα χρήματα και ξεκίνησαν δουλειά. Αυτοί που ξεκίνησαν δουλειά είναι επινόηση του Ζαχαρία Γκουλία. Και τα 6,4 εκατομμύρια δολάρια με τα οποία χρηματίστηκαν δημιούργημα του Λάμπρου Παπαντονίου. Ο Παπαντονίου είναι Έλληνας δημοσιογράφος που ζει στην Ουάσιγκτον και παρακολουθεί καθημερινά την ενημέρωση του εκπροσώπου του State Department, Richard Boucher. Παρακολουθήστε με προσοχή το απόσπασμα που ακολουθεί. Όλη η ιστορία της συνταρακτικής αποκάλυψης της επέσχυντης προδοσίας στηρίχθηκε στη διεισδυτική δημοσιογραφία του κυρίου Λάμπρου Παπαντονίου. Any answer to my yesterday's pending question that the US Agency for International Development under the auspices of Andrew Natsios allocated $6.4 million from the DOS annual budget to bribe Greek and Turkish Cypriot politicians, reporters, analysts, professors, organizations, etc., etc. I have the full report, 120 pages, to campaign for a big yes to the annual plan for the referendum of April 24, 2004. Somewhere in that 120 pages, does it actually use the phrase bribe? I'm using the bribe. That's your summary of the report. Let's just make clear that we have that. Mr. Lambros Papantonio is doing his summary of this 120-page report. Ο Λάμπρος Παπαντονίου, λοιπόν, έκανε τη δική του περίληψη στην έκθεση, που ήταν αυθαίρετη, αφού αυτά που υπέβαλε στον Μπάουτσερ δεν είναι καταγραμμένα σε αυτή. It was necessary for the U.S. Agency for International Development to spend additional $6.4 million for the campaign on the annual plan prior to the referendum. Τα 6,4 εκατομμύρια δεν ήταν ούτε επιπρόσθετα, ούτε είχαν οποιαδήποτε σχέση με το δημοψήφισμα. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 31 της έκθεσης των Nathan Associates, η UNOPS σε διάστημα 6 χρόνων χρηματοδότησε προγράμματα 51 ελληνοκυπριακών, 26 τουρκοκυπριακών μη κυβερνητικών οργανώσεων με το συνολικό ποσό των 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όπως αναφέρεται επιλέξει στην έκθεση και στις δύο κοινότητες, ο μεγαλύτερος αριθμός των χρηματοδοτήσεων αφορούσε προγράμματα για την υγεία, όπως ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ ή ο διαβήτης. Μεταξύ αυτών που αξιοποίησαν μέρος των 6,4 εκατομμυρίων είναι και η κίνηση για τα δικαιώματα των ασθενών, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Παπαδόπουλου, Τάσου Τσονή και της σύζυγου του. Χρηματοδοτήθηκαν επίσης προγράμματα, όπως η κίνηση «Γυναίκες προσπαθούν για την ειρήνη», στην οποία συμμετέχει και η σύζυγος του Υπουργού Εμπορίου Γιώργου Λιλίκ. Στην αξιολόγηση των Nathan Associates, το πρόγραμμα της κυρίας Λιλίκα βαθμολογήθηκε με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Σπατάλησαν δηλαδή 5.000 δολάρια χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτούς εννοούσαν οι Nathan Associates όταν έλεγαν ότι σπατάλησαν τα χρήματά τους και όχι ότι εξαγόρασαν λάθος ανθρώπους, όπως μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ελάχιστα από τα προγράμματα που χρηματοδότησε η UNOPS, όλα με την έγκριση της κυπριακής κυβέρνησης, είχαν πολιτική χρειά. Χρηματοδότησαν προγράμματα όπως το AIDS, η δυσλεξία, η απασχόληση των κοφών, η ευημερία των γαϊδάρων, η θαλάσσια χελώνα. Τα χρήματα λοιπόν που δόθηκαν για τον καρκίνο και τον διαβήτη ή προς τιμήν της χελώνας καρέτα-καρέτα και του κυπριακού γαϊδουριού πέρασαν στην κοινή γνώμη μέσω μιας εικονικής πραγματικότητας σαν 6,4 εκατομμύρια δολάρια που διέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμονές του δημοψηφίσματος για να περάσουν το σχέδιο Ανάν. Ως συνήθως, για να χτιστεί μια αληθοφανής ιστορία, χρειάζονται ανώνυμες πηγές και οπωσδήποτε πληροφορίες από το State Department. Ένας αξιωματούχος διευκρίνησε απόψε τα εξής, αναφορικά με αυτό το επιπλέον ποσό των 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων που διέθεσε η Αμερικανική κυβέρνηση στην Κύπρο την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα. Να σημειώσουμε ότι δεν διευκρινίστηκε ακόμα εάν το ειδικό αυτοκοντήρι των 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων εγκρίθηκε από το Κογκρέσο, όπως συνέβη με όλα τα ποσά που διατέθηκαν στην Κύπρο μέχρι τον Απρίλιο του 2004. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, το κονδύλι αυτό δεν εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία. Βεβαίως και δεν εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία το κονδύλι. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να εγκριθεί αφού είναι ανύπαρκτο? Ο Ιγνατίου, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, ισχυρίστηκε πως τα 6,4 εκατομμύρια δολάρια ήταν ένα μυστικό κονδύλι που δόθηκε κρυφά παραμονές του δημοψηφίσματος για να περάσει το σχέδιο Ανάν. Κι όμως, από αυτό το κονδύλι που δεν ήταν κρυφό, εποφελήθηκαν 77 οργανώσεις σε διάστημα 6 χρόνων. Μεταξύ αυτών και η Οργάνωση για τα Δικαιώματα των Ασθενών του πιο στενού συνεργάτη του Προέδρου Παπαδόπουλου, Τάσου Τσονή. Ακούστε τώρα πώς η παραπληροφόρηση του Ιγνατίου έγινε τροφή της κυβερνητικής προπαγάνδας. Υπάρχει όμως και ένα 10% που αντιστοιχεί σε 6,4 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για σκοπούς πρόθεσης του σχεδίου Ανάν. Εγώ δεν επικαλούμαι ούτε τον Ερυθρό Σταυρό, ούτε τη Βρουκέλωση, ούτε το Σύνδεσμο Καϊδουριού. Για να πω επειδή ένας κύριος έδωσε τούτα χρήματα, άρα νομιμοποιείται. Να έρχεται να επεμβαίνει σε ένα μικρό λαό σαν εμάς, να μας πληρώσει, να μας παραγγείλει τι θα γίνει για το μέλλον του τόπου μας. Εσείς συμφωνείς οι Αμερικάνοι που έδωσαν 6,5 εκατομμύρια δολάρια να μας πείσουν να ψηφίσουν το σχέδιο Ανάν? Είναι σωστή πράξη αυτή? Η πιο διαδεδομένη μέθοδος επιστημονικής έρευνας είναι τα ερωτηματολόγια. Αξιολογώντας το δικοινοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, οι Nathan Associates πήραν συνεντεύξεις από προσωπικότητες της κοινωνίας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, τους λεγόμενους opinion leaders. Αυτοί δεν είχαν καμιά σχέση με τη βοήθεια. Απλώς κλήθηκαν να κρίνουν ως τρίτοι την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Οι συνεντεύξεις αυτές, όπως φαίνεται και από το ερωτηματολόγιο, ήταν εντελώς αθώες. Για παράδειγμα, πώς μάθατε για το δικοινοτικό πρόγραμμα? Από ό,τι ξέρετε και από ό,τι ακούτε, πώς θα περιγράφατε τον τρόπο με τον οποίο η UNOPS εφαρμόζει το δικοινοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα? Εάν γίνει αποδεχτό το σχέδιο Ανάν, ποια είναι τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να είναι η λύση βιώσιμη? Ο Αντένα παρουσίασε τις ερωτήσεις αυτές σαν εκπαίδευση για την προώθηση του σχεδίου Ανάν. Ένα εκπληκτικό στοιχείο που επίσης καταγράφεται στην έκθεση και συγκεκριμένα στο παράρτημα 5β είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν και οι λεγόμενοι opinion leaders, οι καθοδηγητές Κέτη Κληρίδου, Ελένη Μαύρου, Μιχάλης Παπαπέτρου, Τάκης Χατζηδημητρίου, Αλή Ερέλ, Μουσταφά Ακιντζή, Λέλος Δημητριάδης, Χρήστος Αρτεμίου, Πρόεδρος Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Είναι μόνο μερικά από τα ονόματα. Όλοι αυτοί υποστήριξαν το σχέδιο Ανάν. Ο Αντένα έκρυψε τα υπόλοιπα ονόματα,
διότι ο πλήρης κατάλογος δεν τέριαζε στα σενάρια συνωμοσίας. Όπως ο δημοσιογράφος Άριστος Μιχαηλίδης, ο οποίος διαφωνούσε σφόδρα με το σχέδιο Ανάν. Η Ανδρούλα Ταραμουντά, αρχισυντάκτης του Φιλελευθέρου, που ουδέποτε εκδηλώθηκε υπέρ του σχεδίου. Ο επίσκοπος Κίκου Νικηφόρος, που τάχθηκε δημόσια ενάντια στο σχέδιο. Ερωτήθηκαν επίσης παράγοντες της κοινωνίας, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να τους αποδώσει κανείς ρόλο καθοδηγητή για να περάσει το σχέδιο Ανάν. Αξίζει να αναφερθεί πως οι λεγόμενοι opinion leaders, αυτοί δηλαδή που είχαν επιλεγεί για την καθοδήγηση της κοινής γνώμης, περνούσαν κυριολεκτικά από κόσκινο και προσωπικές συνεντεύξεις. Σύμφωνα με την έκθεση, απαντούσαν σε 10 ερωτήσεις για το πώς θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν το έργο που βασικός του στόχος δεν ήταν άλλος από την αποδοχή του σχεδίου Ανάν. Η Ελένη Μαύρου είναι μεταξύ των καθοδηγητών που θα διεκπεραίωναν το έργο. Κύριε Μαύρου, φαντάζομαι έχω μάθει ότι θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται σχόλιο και για το απόψινό και για το ψεσινό σας ρεπορτάζ ιδιαίτερα. Και θεωρώ το λιγότερο αντιδιοντολογικό να διασύρονται με υπονοούμενα και συνειρμούς πρόσωπα της πολιτικής, της θρησκευτικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου. Mm-hmm. Τουλάχιστον προσωπικά επιφυλάσσω τα δικαιώματα μου. Καλά κάνετε, κύριε Μαύρου. Να σας πω όμως κάτι. Ο Αντένα μετέδωσε μόνο τα αποσπάσματα της έκθεσης όπως αναφέρονται και φαντάζομαι αν θέλετε να κινήσετε αγωγές εναντίον της Αμερικανικής Οργάνωσης το όνομα το οποίο το όνομά σας χρησιμοποιεί, η οποία οργάνωση χρησιμοποιεί το όνομά σας, είναι εδώ, το έχω μπροστά μου, το έχετε κι εσείς. Όσον αφορά την πρόθεση του σχεδίου Ανάν, δεν το λέμε εμείς και ούτε σας εμπλέξαμε σε αυτή τη διαδικασία. Η ίδια η έκθεση λέει και έχω εδώ κύριε τα στοιχεία. Μίλωνα. Ο δημοσιογράφος δεν θα πρέπει να διάβασε την έκθεση, διότι αν την διάβαζε θα διαπίστωνε πως δεν γράφει αυτά που της αποδίδει. Εκτός κι αν η διαστρέβλωση ήταν σκόπιμη. Αυτό αντιλήφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος έθεσε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση. Προφανώς, αισθάνθηκε τον κίνδυνο της διαβολής να χτυπάει και τη δική του πόρτα. Δηλαδή, θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα ότι η κυρία Ελένη Μαύρου χρηματοδοτήθηκε? Νομίζω ότι έμμεσα αυτό πάτε να πείτε. Δεν χρηματοδοτήθηκε η κυρία Ελένη Μαύρου. Απλώς ερώτησαν τα Ηνωμένα Έθνη την άποψή της. Και αυτόν είπε η κυρία Μαύρου. Παρά τις διευκρινήσεις του Δημήτρη Χριστόφια, ο συνεταίρος του στην κυβέρνηση, Ζαχαρίας Κουλίας, ήταν βέβαιος ότι χρηματίστηκαν οι opinion leaders, ενώ ανέβασε δραματικά το τίμημα της προδοσίας. Τα εκατομμύρια είναι 20 εκατομμύρια. Σας ρωτούν να πείτε έναν όνομα, ποιος πολιτικός, ποιος δημοσιογράφος πήρε χρήματα δεν έχετε πει. Οι opinion leaders είναι κάτω, δημοσιεύσαν τους Αμερικανοί. Μια άλλη κατηγορία ατόμων που έδωσαν συνεντεύξεις ήταν αυτοί που διαχειρίστηκαν αμερικανική βοήθεια. Όλες οι ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν αφορούσαν τον τρόπο αξιοποίησης της βοήθειας και της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων που είχε εγκριθεί στο παρελθόν, όπως ποιο είναι το συνολικό μέγεθος της βοήθειας που πήρατε, πώς αξοδεύσατε μέχρι σήμερα, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο σκοπός του αναπτυξιακού δικοινωτικού προγράμματος. Η τελευταία μόνο ερώτηση αφορούσε την κρίση τους για το σχέδιο Ανάν, προφανώς για λόγους πολιτικής στάθμισης του δείγματος των ερωτώμενων, πρακτική η οποία εφαρμόζεται στις επιστημονικές έρευνες. Ο Λάμπρος Παπαντονίου παρουσίασε τις συνεντεύξεις αυτές σαν τεστ υποψηφίων προς εξαγορά. One more question. According to page 5-2 of the annex 5A, the recipients, actually those who have been bribed, I emphasize, appeared before the U.S. Embassy in Nicosia and inter alia have been asked to answer the following question prior to the money approval code. If there were a referendum now, based on what you know, would it be strongly in favor, comma, in favor but with a reservation, comma, or not in favor? Καμιά συνέντευξη δεν έγινε στην Αμερικανική Πρεσβεία και καμιά από τις ερωτήσεις δεν αφορούσε την έγκριση οποιασδήποτε βοήθειας. Και επειδή το ερωτηματολόγιο αφορούσε βοήθεια που εγκρίθηκε στο παρελθόν από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Κύπρου, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το τεστ για την εξαγορά των συνειδήσεων έγινε παρουσία εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μοιάζει απίστευτο, αλλά υπάρχει και συνέχεια. May we have the list of those who appear and answer those questions? No. Why not? It's a public document. You have a public document. If the list is not there, I don't think it's in our interest or appropriate for us to provide a list of people that we might have interviewed in relation to any project. It's not appropriate. For us to provide you with a full list of anybody that our embassy might have talked to.
the white secret. If they did talk to in that way. It's a secret, it's a confidential. No, it's not secret or confidential, it's just private. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μπάουτσερ μιλούσε γενικά και όχι για το συγκεκριμένο. Έτσι θα απαντούσε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, εάν κάποιος Αμερικανός δημοσιογράφος ζητούσε τη λίστα των επαφών της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε τώρα πώς απάντησε ο Μπάουτσερ στην ερώτηση του Παπαντονίου. Do you have a public document? If the list is not there, I don't think it's in our interest or appropriate for us to provide a list of people that we might have interviewed in relation to any project. Αυτή είναι η έκθεση των Nathan Associates. Ο Λάμπρος Παπαντονίου την κρατούσε στα χέρια του. I have the full report, 120 pages. Αυτό είναι το παράρτημα 2 της έκθεσης. Είναι ο μυστικός κατάλογος που ζητάει, δημοσιευμένος στην έκθεση που ο Λάμπρος Παπαντονίου κρατάει στα χέρια του. I have the full report, 120 pages. Ας δούμε μερικά από τα ονόματα των μεγάλων συνωμοτών που πήγαιναν στην Αμερικανική Πρεσβεία και έδιναν εξετάσεις χρηματισμού. Η Αγνή Πετρίδου του Δήμου Λευκωσίας που απάντησε σε ερωτήσεις για τα προγράμματα του ενιαίου ρυθμιστικού σχεδίου. Ο Φιδίας Λουκαΐδης, διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απάντησε εκ μέρους του κράτους σε ερωτήσεις για το πώς αξιοποιήθηκε η βοήθεια για την υγιεινή των ζώων. Είναι ακόμη η Χριστιάνα Κυριαλή για προγράμματα του Κέντρου Γενετικής. Η Νέντα Λουκά του Σώματος Κυπρίων Οδηγών για προγράμματα των προσκόπων. Αυτά είναι λοιπόν τα ονόματα των μεγάλων παραληπτών που τάχα χρηματίστηκαν για να προωθήσουν το σχέδιο Annan, δημοσιευμένα όλα στην έκθεση των Nathan Associates. The recipients, actually those who have been bribed, I emphasize, appeared before the US Embassy in Nicosia. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πήρε αυτά που ισχυριζόταν ο συνάδελφός του Λάμπρος Παπαντονίου και τα μετέδωσε στην Κύπρο σαν να ήταν οι δηλώσεις του Μπάουτσερ. Οι δημοσιογράφοι ζήτησαν τον κατάλογο με τα ονόματα αυτών που ενισχύθηκαν. Ο εκπρόσωπος είπε ότι το State Department δεν θα δώσει τη λίστα αυτών που έλαβαν οικονομική ενίσχυση από την Ουάσιγκτον. Είπε επίσης ότι δεν θα δώσει ούτε τον κατάλογο αυτών που λειτουργήσαν ως σύμβουλοι των Αμερικανών. Ο Μπάουτσερ, κατά τον Ιγνατίου, είπε πως δεν θα δώσει τον κατάλογο αυτών που λειτουργήσαν ως σύμβουλοι των Αμερικανών. Τέτοια δήλωση δεν έκανε ποτέ ο Μπάουτσερ. Ωστόσο, πολιτικοί και δημοσιογράφοι στην Κύπρο αναπαρήγαγαν τις πληροφορίες αυτές χωρίς να ελέγξουν την εγκυρότητά τους. Εδώ γίνονται συγκεκριμένα πράγματα στην Κύπρο. Κάποιοι πήγαιναν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, λέει ο κύριος Ρίτσαρντ Μπάουτσερ σήμερα σε συνέντευξη στο Φιλελεύθερο, τους υπέβαλαν ερωτήματα, είστε ισχυρός υπέρ του σχεδίου Annan, είστε με επιφυλάξεις, είστε εναντίον. Και ανάλογα με την αξιολόγηση των ερωτήσεων και των απαντήσεων που εδίνονταν, μόνο τότε δίνονταν τα χρήματα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, ο οποίος στη σελίδα του Φιλελευθέρου ομολογεί. Και όταν ρωτήθηκε, θα δοθούν τα ονόματα αυτών που πήραν τα χρήματα στη δημοσιότητα. Είπε, δεν τα δίνουμε, γιατί είναι δική μας δουλειά και δεν θέλουμε να πούμε τι πήραν τα χρήματα. Οι επιταγές, κύριε Μιλωνά, δινόντουσαν και τα χρήματα αναλαμβάνονταν από τα κτίρια της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Μετά την έγκριση των συνεντεύξεων και την αξιολόγηση των ερωτήσεων που γινόντουσαν, αφού είναι κρίνο το κονδύλι δινόντουσαν. Και εδώ υπάρχει δήλωση του κυρίου Μπάουτσερ. Υπάρχει λίστα ονομάτων και ο κύριος Μπάουτσερ, παρά να αποκρύβει τη λίστα με τα ονόματα, οφείλει να τη δώσει. Διότι είπε δεν θα τη δώσει για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Αμερικής. Τα συμφέροντα της Κύπρου ποιο θα τα νοιαστεί. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι εδώ κάποιοι επήγαιναν στην Αμερικανική Πρεσβεία, έκαναν αίτηση, έκαναν τους συνέντευξη, τους ερωτούσαν πράγματα τα οποία ήταν ξεκαθαρισμένο αν ήταν υπέρ του σχεδίου Annan και εφόσον και αν ήταν, έπαιρναν και το κονδύλιο. Αυτό από μόνο του είναι πράξη καταδικαστία και δεν θα την έτσι πολύ ανετά θα χαρακτήριζα όπως τα 30 αργύρια του Ιούδα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι απαράδεκτο και καταδικαστικό. Το επιβεβαίωσαν οι Αμερικάνοι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Ο Πάουτσερ είπε μάλιστα κύριε, εδώσαμε χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή κοινώς θα έλεγα τους κάρφωσαν οι Αμερικάνοι. Και με έναν ύφος και έναν τρόπο ότι το θεωρούσαν περίπου και φυσιολογικό. Μετά και τις δηλώσεις Μπάουτσερ είναι πια ξεκάθαρο ότι την περίοδο πρώτου δημοψηφίσματος υπήρξε εξωτερική χρηματοδότηση με πολιτικά κίνητρα. Συνομιλώντας με δημοσιογράφο, ο εκπρόσωπος του State Department αποκάλυψε ότι υπάρχει κατάλογος με άτομα που πήραν χρήματα επειδή ήταν υπέρ του σχεδίου Annan. Έσπευσε όμως να προσθέσει ότι τα ονόματά τους δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα που χρηματοδοτήθηκαν για να υποστηρίξουν το σχέδιο Annan.
Ο εκπρόσωπος του State Department, Richard Boucher, ανέφερε ότι δεν είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλη αυτή την απίστευτη παράνοια ήρθε να υιοθετήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι, η διαστρέβλωση γίνεται πραγματικό γεγονός από τα πιο επίσημα χείλη. Μάλιστα, για να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση, προϋπήρχε ένα ερωτηματολόγιο. Μία από τις ερωτήσεις είναι: είστε υπέρ του σχεδίου Ανάν, έντονα, μέτρια ή όχι? Όλα αυτά που λέω είναι στην έκθεση των Nathan Associates. Δεν υπάρχουν αυτά στην έκθεση. Έτσι τα διαστρέβλωσε ο Λάμπρος Παπαντονίου. The recipients, actually those who have been bribed, I emphasize, appeared before the US Embassy in Nicosia and inter alia have been asked to answer the following question prior to the money approval code. If there were a referendum now, based on what you know, would it be strongly in favor, comma, in favor but with a reservation, comma, or not in favor? Ο πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε τον Παπαντονίου. Ενστερνίστηκε δηλαδή την άποψη ότι κάποιοι πήγαιναν στην πρεσβεία της Αμερικής και αν απαντούσαν κατά τρόπο ικανοποιητικό ένα ερωτηματολόγιο, έφευγαν από την πίσω πόρτα με μια σακούλα δολάρια. Λέχθηκε από τον κύριο Μπάουτσερ ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι Κύπροι και όχι εξωγήινοι πήγαιναν στην Αμερικάνικη πρεσβεία υποβάλλοντας ένα τεστ γνώσεων ή, αν θέλετε, καλής διαγωγής κατά τους Αμερικανούς πάντα. Πράγματι, δεν ήταν εξωγήινοι. Ήταν η μηχανικός του Δήμου Λευκωσίας, ο διευθυντής του κτηνιατρίου, ένας περιβαλλοντιστής, μια προσκοπίνα, μια διευθύντρια δημοτικού σχολείου και μερικοί άλλοι εντελώς άγνωστοι στο κοινωνικό σύνολο. Οι Αμερικανοί διέψευσαν ότι εξαγόρασαν συνειδήσεις μέσω της UNOPS, αλλά δεν υπήρχαν πρόθυμα αυτιά για να τους ακούσουν. We have clearly and unequivocally said that such charges are absurd and baseless and they should not be made by responsible journalists. Η Ελίας και Αβάσιμες θεωρεί τώρα τις καταγγελίες περί χρηματισμού προσώπων για πολιτικούς σκοπούς στην Κύπρο, αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department, σε αντίθεση με τον προϊστάμενό του Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, ο οποίος προχθές είχε κάνει λόγο για συμβούλους που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν άρεσε στους Αμερικανούς η κατηγορία ότι διέθεσαν χρήματα στην Κύπρο με σκοπό να προωθηθεί το σχέδιο Annan. Ο εκπρόσωπος του State Department, Adam Irilai, φανερά εκνευρισμένος, λησμονώντας τις πρόσφατες δηλώσεις του συναδέλφου του Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, ισχυρίστηκε ότι όλα τα κονδύλια που έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ στην Κύπρο ξοδεύθηκαν σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Αμερικανικού νόμου και της Αμερικανικής πολιτικής, που είναι η προώθηση δικοινοτικών δραστηριοτήτων. Τους ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις πολιτικών δραστηριοτήτων διέψευσε και η UNOPS. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν στη δημοσιότητα, μέσω του διαδικτύου, στοιχεία για τις δαπάνες του δικοινοτικού προγράμματος. Από το σύνολο των δαπανών, 12,5 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για την διοίκηση των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών και την διαχείριση των προγραμμάτων. Στην εφημερίδα Σημερινή δεν πρόσεξαν αυτή την κατηγορία. Χωρίς να διερευνήσουν το ζήτημα περαιτέρω, αποφάνθηκαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη έκρυψαν 12,5 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν και 12,5 εκατομμύρια τα οποία αποτελούν τρύπες, μαύρες τρύπες. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην έκθεση της USAID που δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε αυτά τα 12,5 εκατομμύρια που δεν δόθηκαν για δικοινοτικά έργα, που δεν δόθηκαν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, πού δόθηκαν. The U.S. Agency for International Development under the auspices of Andrew Natsios allocated $6.4 million from the DOS annual budget to bribe Greek and Turkish Cypriot politicians, reporters, analysts, professors, organizations, etc., etc. Αυτές είναι οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Λάμπρου Παπαντονίου που έγιναν μέγα θέμα σε όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό που ακολουθεί είναι η απάντηση του Τάσου Παπαδόπουλου στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας τέτοιων ισχυρισμών. Δεν είναι αυτοί που αποκαλύπτουν, είναι αυτοί που τα παίρνουν, που έχουν εξήγηση. Η αυτοπεποίθηση με την οποία ο Τάσος Παπαδόπουλος υποστήριζε τη θέση ότι κάποιοι πληρώθηκαν από το εξωτερικό για να πλήξουν τα συμφέροντα της Κύπρου έκανε τους πολιτικούς του συμμάχους να ζητούν την κεφαλή των προδοτών επί πίνακι. Ένεκα και της παράδοσης που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επεμβαίνουν στα εσωτερικά χωρών, να καθορίζουν κοινή γνώμη, προχώρησαν να υλοποιήσουν την παράδοση τους. Οι πολιτικές θέσεις ορισμένων σήμερα και η επιμονή με την οποία τις προβάλλουν είναι σαν να παίρνουν όχι δολάρια αλλά τουρκικές λίρες κατευθείαν. Να ανοιχθούν οι λογαριασμοί όσων έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία.
να μην κρύβονται πίσω από δηλώσεις που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Τα πήραν για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα, ξένα προς τα συμφέροντα της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού. Όσοι από την πλατφόρμα του ΝΕ, συμπεριλαμβανομένοι στις κίνησεις πολιτικού εξυγχρονισμού, νιώθουν τη συντριπτική πολιτική αυτοενοχή τους για τη λήψη των χρημάτων, ας έχουν τη στοιχειώδη πολιτική ευθεία να μην αρνούνται τα αυταπόδεικτα. Ας κάνουν αυτοκριτική και ας αυτοκτονήσει ο δημόσια μέσα στις πλατείες, τουλάχιστον να δώσουν ένα παράδειγμα και ένα μήνυμα σε όλους τους άλλους που θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο να αποφεύγουν αυτές τις ενέργειες. Είμαι λάτρης της δημοκρατίας και το καλύτερο μάθημα που με συνέπαιρνε, αγαπητή μου Ελένη, ήταν το μάθημα της πολιτικής αγωγής στην τετάρτη του γυμνασίου και όταν μας δίδασκαν οι δασκάλοι στο δημοτικό σχολείο για την εκκλησία του Δήμου. Περίμενα να ακούσεις τη θέση μου και να τη σχολιάσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Για όνομα του Θεού. Είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι, να ακούσεις και την άλλη. Άλλη μόνο. Οι αποκαλύψεις για τις χρηματοδοτήσεις των Αμερικανών έκαναν πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους, καθώς κάποιοι από τους οποίους ζητήσαμε σχόλια, αν και τα ονόματα των οποίων δεν αναγράφονται οπουδήποτε, αντέδρασαν με έντονη νευρικότητα και απειλές. Αυτή τη στιγμή ο κοινός πολίτης, ο μέσος πολίτης, μπορεί να θεωρεί όλους εμάς που υποστήριξαμε τον ναι ως ύποπτους. Από σημούλια μου μοιάζεται και δεν το λέω για εσάς, ούτε για κανέναν άλλο. Αλλά όλος αυτός ο ξεσηκωσμός, η θύελλα, πάνω στο τμήμα ειδήσεων προχθές παίρνω οι συνάδελφοι, έπαιρναν την κυρία Αντάδε. Δεν κάνω δήλωση σε σέναν κοπέλα μου, έλεγαν στην δημοσιογράφο. Ποια είσαι εσύ? Κυρία μου, αναφέρετε το όνομα σας, δεν θα δώσετε απάντηση? Και της έκλεισε το τηλέφωνο. Παίρνουν τηλέφωνο τον άλλον κύριο και λέει θα κινήσω αγωγές. Το λοιπόν, παίρνουμε ένα άλλον τηλέφωνο τον άλλον κύριο, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Μα είναι δημοκρατία του τύπου αυτή, ελευθερία του τύπου και γενικά είναι δημοκρατία που ζούμε δηλαδή? Ρίκο, παρακαλώ, να δω την κάμερα μου, σε παρακαλώ. Είναι τίμιος ο τάδε. Έτσι, αυτό έχει διαφορά. Εάν το δω όμως γραμμένο, είναι τίμιος, τότε είναι ξεκάθαρη εικόνα ότι είναι τίμιος. Μέχρι να βγει το βίντεο μπορώ να πω κάτι. Και επειδή ενοχλούν οι λέξεις, να μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είμαι ένας βλάκας, ένα γαϊδούριν και μισό. Εγώ, ο Δημήτρης ο Σούγλης, είμαι ένας βλάκας, ένα γαϊδούριν και μισό. Εκείνος ο οποίος καταγγέλει κάτι ή αποκαλύπτει κάτι, έχει στοιχειώδη υποχρέωση να τεκμηριώσει τις καταγγελίες του. Τεκμηριώσεις δεν μπορεί να υπάρξει, διότι ασφαλώς δεν ανταλλάσσονται αποδείξεις πληρωμής και εισπραξιστένες. Την επιστολή του. Ναι, όμως ένας κρίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα άλλα γεγονότα. Να σταματήσουν οι αόριστες κατηγορίες, οι αόριστες αιχμές που θίγουν υπολήψεις, που θίγουν ανθρώπους, που οπωσδήποτε δεν έχουν, είμαι βέβαιος, σχέση με την πραγματικότητα. Ας μην καμώνονται ορισμένοι ότι πρόκειται για κυνήγι μαγισσών. Η τραγωδία αυτού του τόπου είναι τραγωδία της επέμβασης αυτών των δυνάμεων στα εσωτερικά της Κύπρου. Η μας κυβέρνηση, και διερωτώ με γιατί δεν το δέχεται, να συστήσει μια ερευνητική επιτροπή για να διερευνήσει αυτά τα πράγματα. Όταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί παραδέχονται ότι χρηματοδότησαν, προς στυλ μιλάμε για φιλολογία. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν κάνει δηλώσεις χωρίς να δίνει και τις σχετικές αποδείξεις. Ας μην χρησιμοποιηθεί ξανά η διάτριβη ασπίδα που τόσο εύκολα χρησιμοποιείται, είτε θα δει δόκι στοιχεία, είτε να μην τα λες. Γιατί να μην λένε αυτά που λένε αλήθεια. Είναι υποστηριγμένα από γεγονότα. Χρηματοδοτήσεις δεν νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι τίποτα. Απέναντίας μέχρι τη στιγμή έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ο δικός μας πολιτικός. Βίωσε σε βαθμών εντελώς αφόρητων και απαράδεκτων. Δεν είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατήρων της κυβέρνησης, όπως σας είπα, να παραθέσει είτε αποδείξεις είτε στοιχεία. Αποδείξεις με την έννοια απόδειξη της πράξεως. Άλλες αποδείξεις βεβαίως υπάρχουν. Όχι από αυτές όμως που κατά κανόναν ζητούν, θα έλεγα, πολύ ενδιαφερόμενοι. Φανταστείτε σε μια ταράτσα να βγει κάποιος και να σχίσει ένα μαξιλάρι γεμάτο από πουπουλά, να το σκορπίζει στον αέρα και μετά να αρχίσει να το μαζεύει με τα χέρια του. Θα τα μαζέψει όλα τα πουπουλά? Όχι. Τι έγινε στην περίπτωσή μας? Μία λάσπη εναντίον όλων όσων υπεστήριξαν τον ναι στο δημοψήφισμα. Δηλαδή, ελασπώσαμε το 24% του λαού και όσους πολιτικούς το υποστήριξαν. Τι υπάρχει να διερευνηθεί που δεν το ξέρουμε?
τα ονόματα, αφού δεν μας τα δίνουν. Οι ίδιοι που τα έχουν πάρει γνωρίζουν και τα έχουν πάρει. Ήδη παραδέχονται ότι όσα χρήματα και αν έχουν δώσει, έχουν αποτύχει να προωθήσουν αυτά που δεν ήθελε ο κυπριακός λαός. Λοιπόν, κριτής και ασπίδα είναι ο λαός. Δεν είναι αυτοί που αποκαλύπτουν, είναι αυτοί που τα παίρνουν, το έχουν εξηγήσει. Τελικός κριτής λοιπόν είναι ο λαός. Όμως για να κρίνει ο λαός πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος. Υπήρξε στην περίπτωση αυτή σωστή, ψύχρεμη και αντικειμενική ενημέρωση? Κρίνετε εσείς. Κρίνετε εσείς. Η αλήθεια είναι ένα σπουδαίο αγαθό. Όσοι λάσπιν και να τις βάλουν ο Βάνος θα βλαστήσει. Την αλήθεια δεν μπορεί να την πνίξει κανένα.